Κύριε Λαγουβάρδο, να έρθουμε σε εσάς. Είχατε και τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε συνολικά το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της κακοκαιρίας στην Κρήτη, πώς κινήθηκε από τα ανατολικά μέχρι και αυτήν την ώρα και από ό,τι φαίνεται μεταφέρεται δυτικότερα. Ακριβώς, και εκεί είναι το πρόβλημα. Τις επόμενες ώρες συνεχίζουν οι βροχές στην Δυτική Κρήτη και μάλιστα θα ενταθούν ακόμα περισσότερο. Ήδη βλέπουμε σε αρκετούς από τους σταθμούς αστεροσκοπίου στην περιοχή των Χανίων να έχουμε φτάσει 120 χιλιοστά βροχής με πολύ ραγδαία βροχή τις τελευταίες ώρες. Και αυτό που μας ανησυχεί είναι τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μέχρι τις πρωινές μεσημεριανές ώρες αύριο πολύ βροχή στη Δυτική Κρήτη, δηλαδή με ύψη βροχής που θα φτάσουν πολύ ψηλά κατά τη γνώμη μου και επομένως ενδεχομένως θα δημιουργήσουν πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που είδαμε. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή η προψινή νύχτα και αύριο το πρωί. Δηλαδή ενδεχομένως να επαναληφθούν εικόνες που είδαμε, κύριε Λαγουβάρδο, σε Μάλια, για παράδειγμα, χθες ή και σήμερα με τα όσα ζήσαμε στο Ηράκλειο. Κοιτάξτε, ίσως χειρότερο από αυτό, γιατί μιλάμε για μεγαλύτερη διάρκεια και σε μεγαλύτερη ένταση βροχής. Αυτό που είδαμε στα Μάγια ήταν μια πολύ ισχυρή χαλαζόπτωση. Ναι. Εντυπωσιακή πραγματικά. Αυτό που είδαμε στο Ηράκλειο σήμερα και κυρίως στο ανατολικό του κομμάτι, όντως ήταν επίσης πολύ εντυπωσιακό. Μετρήσαμε όμως 80 χιλιοστά βροχής, ενώ τώρα έχουμε φτάσει 125 και θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Εκτιμώ ότι θα έχουμε προβλήματα το βράδυ στα Χανιά και αύριο το πρωί και μας χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Ούτε μετακινήσεις. Άρα στην ανθρώπων... ουσία είναι σαν να ανάβεται συναγερμό σε ό,τι αφορά τη Δυτική Κρήτη, κυρίως στο όριο τμήμα της, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και στη διάρκεια της νύχτας πιθανόν τα φαινόμενα θα επεκταθούν και λίγο πιο ανατολικά, δηλαδή και προς το Ρέθο, και μην περιμένουμε ισχυρές βροχοπτώσεις. Mm-hmm. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε βροχές και ανατολικότερα και, και στο Ηράκλειο, δηλαδή, από τις πρωινές μεσημεριανές ώρες αύριο, mm-hmm. που πιθανόν θα έχουμε εκ νέου χαλαζοπτώσεις. Για αύριο το μεσημέρι, μιλάω μου. Πρωινές ώρες προς μεσημεριανές ώρες. Ουσιαστικά τα φαινόμενα θα προσθέσουν ύφεση από το βράδυ της Πέμπτης. Αλλά τονίζω ιδιαιτέρως αυτό με τα Χανιά, το λέμε εδώ και δύο ημέρες, ότι εκεί περιμένουμε και θα έχουμε τελικά, θα φανεί και τα στοιχεία, το μεγαλύτερο όγκο νερού απόψε το βράδυ και αύριο το πρωί. Λοιπόν, επειδή κάνατε αναφορά και στην πρόσφατη χαλαζόπτωση, επειδή αυτές είναι πρωτοφανείς εικόνες με την έννοια της έκτασης του φαινομένου, αλλά και της διάρκειας κατά την οποία δημιουργήθηκε. Θέλω λοιπόν να μας εξηγήσετε το φαινόμενο αυτό, πώς δημιουργείται, για να καταλάβουν όλοι. Καταρχάς, η εικόνα η χθεσινή παρέπεμπε σε χιόνι. Αν το έβλεπε κάποιος έτσι συνολικά και συνοπτικά. Το θέμα ήταν επίσης ότι ο πάγος δεν έλειωνε αρκετές ώρες μετά την εκδήλωση του φαινομένου. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Βέβαια, ηλιοφάνεια δεν είχε, αλλά... Συμβαίνει αυτό όμως συνήθως. Στις πολύ ισχυρές καταιγίδες έχουμε ισχυρές χαλαζοπτώσεις και όταν έχουμε μεγάλο χαλάζι, βλέπουμε τις καταστροφές που είδαμε και φυσικά το να παραμένει για πολλές ώρες μπορεί να λιώνει. Είναι ένα φαινόμενο και αυτή την χαλαζόστρωση που είδατε, την έχουμε δει και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας μας, είναι πιο σπάνιο σίγουρα στην Κρήτη. Μέσα όμως στις ισχυρές καταιγίδες που έχουμε αυτή την εποχή και λόγω του φθινοπόρου, βλέπουμε και ανεμοστρόβιλους, είδαμε τουλάχιστον τρεις στο νότιο Αιγαίο. Σήμερα και στη Ρόδο και στην Σαντορίνη και στην Άξο. Είδαμε αυτές τις πολύ ισχυρές χαλαζοπτώσεις στην Κρήτη. Πώς δημιουργείται όμως το χαλάζι? Διοργείται μέσα σε πολύ ισχυρές καταιγίδες, στις οποίες επιτρέπεται να έχουμε συνεχείς ανωδικές και καθοδικές κινήσεις. Είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός στη δημιουργία του χαλαζιού. Μέχρι κάποιο βαθμό μπορούμε να έχουμε μια πρόβληψη αν κάποιες καταιγίδες θα δώσουν χαλάζι. Mm-hmm. Και κάνουμε μια τέτοια εκτίμηση για αύριο, τουλάχιστον από το μεσημέρι και μετά που θα έχουμε φαινόμενα. Θα συνεχίσουν τα φαινόμενα, θα έχουμε και χαλαζοπτώσεις στο νησί. Επομένως, χρειάζεται πάλι προσοχή και να πάρουμε όσα μέτρα μπορούμε να πάρουμε. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα, το τονίζω, κατά τη γνώμη μου και την επιστημονική μου άποψη, είναι ότι οι πολλές βροχές που θα πέψουν απόψε στο δυτικό κομμάτι του νησιού πραγματικά θα είναι επικίνδυνες. Μάλιστα, το κρατάμε αυτό που μας λέτε, θα επιστρέψουμε σε αυτό. Θα ήθελα λίγο να σας πάω και σε κάτι άλλο που μας προκάλεσε έτσι εντύπωση, διότι είχαμε μεγάλη αντιδιαστολή των εικόνων σε ό,τι αφορά τον ομό του Ηρακλείου. Δηλαδή, είδαμε στο Ηράκλειο πολύ μεγάλες καταστροφές σε συγκεκριμένα όμως σημεία, ενώ στο νότο του νομού είδαμε μια άλλη κατάσταση. Για παράδειγμα, στα Μάταλα ο κόσμος πήγαινε και έκανε ηλιοθεραπεία. Αυτό οφείλεται στην πολύ έντονη ορογραφία του νησιού, στην τοπογραφία. Πολύ ψηλά βουνά, τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση με την κυκλοφορία που έχουμε, ευνοούν τα πολύ έντονα φαινόμενα στις βόρειες περιοχές του νησιού. Αυτά τα βουνά φανταστείτε σαν ένα φράχτη που κόβουν τα σύννεφα και τη βροχή. Και στην υπήνιμη πλευρά του, σε κάποιες περιοχές, είχαμε ανοιχτό καιρό, ελάχιστη βροχή. Όπως έχουμε τέσσερις σταθμούς, μετεωρολογικούς σταθμούς στη Μεσαρά και έγραψαν ελάχιστη βροχή. Και φυσικά σε κάποια σημεία να υπάρχει πλέον να μην δημιουργούνται καθόλου σύννεφα και να υπάρχει. Πάντως είναι εντυπωσιακό. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γιατί έχετε εικόνα, φαντάζομαι. Αυτές οι εικόνες είναι σήμερα από τα Μάταλα. Δηλαδή είναι φοβερό.
Είναι εντυπωσιακές, πραγματικά είναι εντυπωσιακές και το βλέπουμε συχνά σε περιοχές που έχουν πολύ μεγάλα βουνά και τα οποία δημιουργούν τελείως διαφορετικό καιρό από τη μία και την άλλη πλευρά. Αντίστοιχα πράγματα συμβαίνουν με νοτιάδες, όπου μπορεί να έχει πολύ έντονα φαινόμενα στη Νότια Κρήτη και καλύτερο καιρό, λιγότερα φαινόμενα, ίσως και ήλιο στις βορειότερες περιοχές. Να μας εξηγήσετε τώρα κάτι άλλο, διότι την Τρίτη είπαμε ότι επλήγησαν τα μάλια. Ήταν η αιστεία της καταστροφής. Λίγο όμως παρακάτω, δηλαδή σε περιοχές όπως το Αυδού και οι Γωνιές, έπεσε πολύ λίγη βροχή. Μιλάμε για τον ίδιο Δήμο. Μιλάμε για μικρές σχετικά αποστάσεις. Αυτό πώς εξηγείτε? Αυτό όταν έχουμε καταιγίδες, οι καταιγίδες είναι ένα νεφικό σύστημα το οποίο έχει μικρή έκταση. Σε ένα μέρος αυτής της καταιγίδας μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες για να έχουμε ισχυρή χαλαζόπτωση ή ανεμοστρόβιλο και πολύ κοντά να μην έχουμε πολύ λιγότερη καθόλου βροχή. Είναι σύνηθες αυτό. Και γι' αυτό το λόγο το βλέπουμε συχνά όταν έχουμε καταιγίδες, δηλαδή διαμεμονωμένα συστήματα, να έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα κάπου και λιγότερα αλλού. Ο καιρός έχει αλλάξει λίγο σε αυτή τη μορφή που έχουμε αυτή τη στιγμή, γι' αυτό επιμένω και η Δυτική Κρήτη. Είναι πιο συμπαγή συνέφωση, είναι λιγότερες καταιγίδες, αλλά πολύ πιο αιμονή σε μια πιο συνεχή βροχή, η οποία όμως δημιουργεί πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο έδαφος και φοβάμαι ότι γι' αυτό θα δημιουργηθούν προβλήματα. Οι καταιγίδες είναι πολύ βίαιες, αλλά κρατούν λίγο και επομένως δημιουργούν προβλήματα τοπικά και για μικρό χρονικό διάστημα, με πολύ όμως καταστροφικές συνέπειες σε μερικές περιπτώσεις. Οι βροχές όπως αυτές που έχουμε στη Δυτική Κρήτη, που κρατάνε πολύ, αλλά είναι ισχυρές. Δημιουργούν πολύ εκτεταμένα φαινόμενα και με μεγάλες καταστροφές, όπως είχαμε δει άλλωστε και πρόσφατα στην ίδια περιοχή το Φεβρουάριο του 2019. Συμπερασματικά, κύριε Λαγουβάρδο, από αυτό που ζήσαμε τα 24 ώρα που προηγήθηκε, εμείς τι πρέπει να κρατήσουμε? Ότι όντως πρέπει, μεταξύ πολλών άλλων ίσως, να μάθουμε να ζούμε με καιρικά φαινόμενα τα οποία έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, με τις οποίες δεν είχαμε έρθει αντιμέτωποι μέχρι και σήμερα? Κοιτάξτε, είναι πράγματα τα οποία δεν είναι πρωτόχρονα, προφανώς τα έχουμε δει. Πρέπει να δούμε αν η συχνότητά τους αυξάνεται. Και επιθυμίζομαστε μέσα στο φθινόπωρο που έχουμε τέτοια συστήματα. Είναι ένα πολύ έντονο σύστημα, γιατί όταν θα κάνουμε την απολογισμό στο τέλος, αύριο το βράδυ, θα τον ανακοινώσουμε άλλωστε, θα δούμε εντυπωσιακά συνολικά ύψη βροχή σε πολλές περιοχές και μεγάλη ποικιλία φαινομένων, όπως είπατε, και πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα, χιλιάδες κεραυνούς και χθες και σήμερα, σκαλαζόπτωση και τα πολύ μεγάλα ύψη βροχή. Είναι μια πολύ ισχυρή κακοκαιρία, η οποία ευνοείται, αν θέλετε, και από την εποχή. Πολύ ζεστή θάλασσα ακόμα, επομένως πολύ έντονη εξάτμιση από τα επιφανειακά νερά που τροφοδοτούν με τους υδραυλικούς στα σύννεφα και επομένως δημιουργείται αυτή η κατάσταση την οποία βλέπουμε. Είναι πραγματικά μια πολύ έντονη κατάσταση, αλλά υπενθυμίζουμε στους μήνες όπου θα δούμε και άλλες τέτοιες καταστάσεις, γιατί είναι οι πιο βροχεροί μήνες στη χώρα μας. Θα ήθελα, κύριε Λαγουβάρδο, να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, διότι δώσατε έμφαση στο κομμάτι της Δυτικής Κρήτης και επειδή διανύουμε δύσκολες ώρες και είπατε ότι ουσιαστικά η περιοχή θα τεθεί σε καθεστώς, αν μπορώ να το θέσω έτσι, κόκκινου συναγερμού και πρέπει να είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση και ιδίως οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Επομένως, θα ήθελα να επαναλάβετε αυτό που μας είπατε νωρίτερα, ενδεχομένως και με μια σύσταση προς τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Εσύ είπα ότι ήδη έχουμε πολύ μεγάλα ύψη βροχή. Στις τελευταίες ώρες η ρυθμή βροχόπτωση είναι πολύ ισχυρή στη Δυτική Κρήτη. Έχουμε φτάσει σε ορισμένους σταθμούς στα 120 χιλιοστά και περιμένουμε μέσα στη νύχτα να έχουμε πολύ μεγαλύτερη ύψη από αυτό. Εκτιμώ ότι θα ξεπεράσουμε τα 200 χιλιοστά σε κάποιες περιοχές. Είναι ύψη βροχή που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, οι οποίες μπορούν να φέρουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και επομένως πρέπει να μειώσουν οι άνθρωποι, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, τις μετακινήσεις τους, το τελείως απαραίτητο, να προστατευτούν όσο μπορούν και να περιμένουν μέχρι αύριο το μεσημέρι που τα φαινόμενα θα ηρεμήσουν. Γιατί έχουμε πολλά ρέματα, υποδομές που έχουν καταπονηθεί από την κακοκαιρία της περασμένης χρονιάς, επομένως η κατάσταση είναι δύσκολη. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη σύνδεση. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.